ekstra pšavlotelo. Ne, Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Για να σα χτυπάει δύο στρέμματα θέλει πάνω από 20.000 ευρώ. Πού θα τα βρούμε. Περίμεναν τις πολυπόθητες βροχές για να ξεδιψάσει ο τόπος τους, αλλά οι νεροποντές έφεραν καταστροφές. Ένας δυνατός ανεμοστρόβιλος ξύλωσε και εξαφάνισε θερμοκήπια και καλλιέργειες στο γούδρα Σιτίας από τη μία στιγμή στην άλλη. Τρία στρέμματα, τρία λόγια. Δεν έχω τίποτα. Τι δίνω 650 ευρώ εύκα μόνο το μήνα. Τι θα γίνει. Συζητάμε για μια μεγάλη καταστροφή. Είναι πάνω από 30 με 40 στρέμματα και οι ελιές έχουν πάθει ζημιά στο πέρασμά του. Αυτός ο υδροστρόβιλος που βγήκε μέσα από τη θάλασσα. Το θέμα είναι να μπορεί η πολιτεία, να μπορούν όλοι οι φορείς να βοηθήσουν να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τη νύχτα ήσαν ανεμοστρόβιλος, δεν ξέρω τι, με ειδοποίησαν πρωί-πρωί, αλλά γιατί σου πήρε ο αρέσει το θερμοκήπιο. Και έρχομαι και με αυτή την καταστροφή εδώ πέρα. Αυτό καταστράφηκε ολότελα. Δεν φτιάχνεται, δεν γίνεται. Από τη μανία της φύσης κινδύνευσε επίσης μια 93χρονη γυναίκα. Ξεπάτησε όλα τα δέντρα, ξεπάτησε μερικά μουρέλα, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού. Ο ανεμοστρόβιλος. Μπήκανε μέσα όλα τα κλαδιά αυτά και ήταν μια γριούλα μέσα. Η μαμά σου. Η μαμά μου, 93χρονο. Και ήρθαμε τώρα εμείς από τη Στία, ξαναχτίσαμε, τα βγάλαμε όλα έξω. Ό,τι αντιμετώπισε και συνάντησε, το εξαφάνισε. Ένα πρωτόγνωρο γεγονός για την περιοχή να βλέπουμε. Το πλάτος του υδροστροβίλου να έχει καταστρέψει τα πάντα και αριστερά και δεξιά στα 5-10 μέτρα απόσταση να μην έχει ηθιχτεί το παραμικρό. Σε απόγνωση είναι οι παραγωγοί που είδαν τους κόπους τους να καταστρέφονται μέσα σε λίγα λεπτά. Τώρα ζητούν αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν. Η πολιτεία να στραφεί, να είναι αλληλένδια στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν αύριο το πρωί. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Όπως είδατε και εσείς, έχουν καταστραφεί τελείως. Δεν έχουν πάρει ούτε ένα κιλό παραγωγή και ευελπιστούσαν να έχουμε μια καλή χρονιά, να μπορούν να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους και να μπορούν να συνεχίσουν. Τώρα τι θα γίνει. Είναι θέμα ΕΛΚΑ. Εμείς ως Δήμος, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε τους ανθρώπους τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν προς το Δήμο και βεβαίως να κάνουμε κάποιο υπόμνημα στον ΕΛΚΑ, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί τέτοια θέματα. Πέρα από το στενό νομικό πλαίσιο που το χειρίζεται ο ΕΛΓΑ, γιατί υπάρχει θέμα. Νέος αγρότης, ο Στέφανος Τζανάκης, μπήκε σε επιδοτούμενο πρόγραμμα και πήρε την επιχορήγηση που δικαιούνταν, επενδύοντας τα χρήματα του προγράμματος στο θερμοκήπιό του. Τώρα μετρά καταστροφές. Είχαν ένα ανεμοστρόφιλο και πέρασε και τα πήρε όλα. Σήκωσε όλο το θερμοκήπιο. Όλο, εκεί πέρα έχει πάει, όλο το έχει πνευμαζόξει την πάντα. Τίποτα δεν άφησε, γιο στρέμματα. Τίποτα. Το εξαφάνισε δηλαδή. Ναι, αμέ. Παραγωγή τώρα έτοιμο να κόψω. Όλα τα χρήματα που είχα πάρει από το πρόγραμμα εδώ. Να το συμμαζέψω, ρε παιδί μου, να βάλω καινούργια νάιλα, να πάμε καλύτερα. Μήπως βγάλουμε για τα έξοδα. Γιατί εύκα όλα αυτά. Και δεν βγαίνει.